η ιστορία της πρέπει να γίνει γνωστή. Μία γυναίκα την σάπισαν στο ξύλο, βρήκε τραγικό θάνατο και η ελληνική δικαιοσύνη θεωρεί ότι είναι αυτοκτονία. Είναι προσβολή για όλους μας. Ήταν 21 Μαρτίου το 2016 όταν μία 47χρονη χανιώτισσα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον του συζύγου της, αλλά στο πρωτόδικο δικαστήριο αθωώθηκε από το Σώμα των Ενόρκων που πλειοψήφισαν εναντί των δικαστών, οι οποίοι έκριναν πως πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Χανίων δόθηκε η πέμπτη αναβολή στην εκδίκαση έφεσης του εισαγγελέα. Αυτό το οποίο ζητάει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή είναι να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι προφανές ότι αυτό έχει συμβεί. Είναι προφανές ότι το σκηνικό αυτό ήταν ένα σκηνικό σκηνοθετημένης αυτοκτονίας. Η διαδικασία στο πρωτόδικο δικαστήριο ήταν σοκαριστική. Δεν μπορεί κάποιος να αποδεχτεί ότι τέτοια δίκη έχει λάβει χώρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λίστα με τις παρατυπίες ήταν μεγάλη. Υπήρχε κλίμα εκφοβισμού. Η οικογένειά μας είχε απειληθεί πάρα πολλές φορές. Ο εισαγγελέας που άσκησε την έφεση σημειώνει πως από τις καταθέσεις, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου προκύπτει ότι πυροβόλησε μία φορά κατά της συζύγου του με αποτέλεσμα να της προκαλέσει διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και πως αποδείχθηκε με σαφήνεια πως δεν πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά τα δεδομένα δεν αξιοποιήθηκαν ορθά από την πλειοψηφία, δηλαδή τους ενόρκους του δικαστηρίου. Όλα τα ευρήματα οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα το σύνολο των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η ιατροδικαστική έκθεση της Τεχνικής Συμβούλου της οικογένειας του θύματος, Ελπίδα Σπανουδάκη, η οποία στηρίχθηκε στα ευρήματα της πρώτης, σημειώνει. Οι κακώσεις είναι δηλωτικές πως προηγήθηκε πάλι ανάμεσα στο θύμα και το δράστη και ασφυξία από πίεση στο λαιμό με τα χέρια, γεγονός που προκάλεσε απώλεια αισθήσεων στο θύμα. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας που κατέληξε σε ένα μεγάλο δράμα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτή η γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον και το πλήρωσε με τη ζωή της. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά έστω και τώρα να λάμψει η αλήθεια. Είναι δε αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας μια δίκαιη δίκη. Θα πάει όσο ψηλά να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι θα μείνουν στην Κρήτη προστατευμένοι από ενόρκους ή από παρατυπίες ή από διαδικασίες που φέρνουν σε άλλες εποχές.